Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Mega Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γιος της Μαριέτας δεν αφήνουν τον Στέφανο ασυγκίνητο. Μπορεί κάποτε να ήθελε μαζί με τον Μάρκο να τον καταστρέψουν, όμως πια τα πράγματα μεταξύ τους έχουν αλλάξει, γι' αυτό και τον διαβεβαιώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό του και θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον σώσει από την καταστροφή. Στο μεταξύ, ο Κοντογιάννης από τη μία καραδοκεί να αρπάξει την περιουσία του Ιάσωνα. Και από την άλλη σώζει τη ζωή του Στέφανου χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, μόνο και μόνο για να έχει τη χαρά να τον ξεκάνει με τα ίδια του τα χέρια. Βέβαια τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα υπολογίζει, ενώ η Ουρανία έρχεται κοντά με τη Γεωργία, καθώς συγκινείται από την εγκυμοσύνη της. Την ίδια ώρα η Μαριέτα βρίσκεται αποκλεισμένη στο κρυσφύγετό της στην Κηφισιά, όμως οι προμήθειες που είχε πάρει τελειώνουν σιγά σιγά. Ενώ το ευχάριστο είναι πως η ελπίδα συνέρχεται. Ο Φάνης από την πλευρά του, για να πετύχει το σχέδιο της εκδίκησής του, σχεδιάζει σαμποτάζ στο εργοστάσιο του θείου του. Η Αλεξάνδρα δείχνει πως δεν είναι ευτυχισμένη στο αρχοντικό, παρά τη νέα συνθήκη συμβίωσής της με τον Ιάσωνα, και προσπαθεί μάταια όμως να ξεφύγει από το κιάρι. Το άγρυπνο βλέμμα του Ιάσωνα είναι μονίμως στραμμένο επάνω της. Και δεν μπορεί να κάνει βήμα μακριά από το αρχοντικό, χωρίς να ενημερωθεί εκείνος από τους ανθρώπους του. Στο μεταξύ, ο στρατής κατηγορείται άδικα για το φόνο του Μίμη, αλλά βρίσκει έναν αναπάντεχο σύμμαχο, τον Μάρκο, ρισκάροντας μία ακόμη σφοδρή σύγκρουση με τον Ιάσωνα. Ο Μάρκος αποκαλύπτει ενώπιον της εισαγγελέως τον τρόπο φυγής του με την Αλεξάνδρα, και αθωώνει πανηγυρικά τον στρατή. Στο μεταξύ, ο Ιάσωνας ανακαλύπτει ότι ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός του με τη Μαριέτα παρουσιάζει περίεργες κινήσεις και έχει σχεδόν αδειάσει. Στρέφει τις υποψίες του προς τον Στέφανο, θεωρώντας ότι του έριξε στάχτη στα μάτια κάνοντάς του στο φίλο, ενώ στην πραγματικότητα τον έκλεβε. Η θολωμένη κρίση του τον φέρνει αντιμέτωπο με την Ουρανία, η οποία επιχειρεί να τον ηρεμήσει. Και ενώ όλοι προετοιμάζονται για το μνημόσυνο της Μαριέτας, η ίδια εξακολουθεί να κρύβεται στην Αθήνα κυριευμένη από φόβο, καθώς οι εξωτερικές απειλές πυκνώνουν μέρα με τη ημέρα. Η μέρα του μνημόσυνου της Μαριέτας φτάνει και στο κιάρι επικρατεί πένθυμη ατμόσφαιρα. Ο Μάρκος από την άλλη μαθαίνει περί χαρής ότι η Αλεξάνδρα τελικά δεν το έσκασε. Ενώ ο Ιάσωνας στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει χρήματα για το φευγιό του στην Αμερική και την αποκατάσταση των ζημιών του κιάρι, έχει μια ιδέα, η υλοποίηση της οποίας θα ταράξει τον Στέφανο, αφού κινδυνεύει να ξεσκεπαστεί η κρυψώνα της Μαριέτας. Ένας όμως ακόμα φάκελος από την ενοχλητική γειτόνισσα θα τους αναστατώσει, καθώς φέρνει στην επιφάνεια την αποκάλυψη της πραγματικής της ταυτότητας. Στο μεταξύ, η Ρινιό δεν μπορεί να απολαύσει τη σχέση της με τον Νικόλα, γιατί ακόμα μέσα της πιστεύει πως ο αγαπημένος της δεν έχει ξεπεράσει την Άννα. Ο Ιάσωνας εκπλήσει την Αλεξάνδρα και τον Μάρκο, όταν τους ανακοινώνει πως τους αφήνει ελεύθερους να ζήσουν στο εξής μαζί και με τον Γιωργάκη, μη αντέχοντας άλλο αυτήν την κατάσταση λέγοντας: «Τα παρατάω, Αλεξάνδρα, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Προσπάθησα να σε κάνω να με αγαπήσεις και εσύ, αλλά τελικά κατάλαβα ότι αυτά δεν γίνονται με το ζόρι». Συνεχίζει όμως με τους όρους του χωρισμού τους λέγοντας: «Η Μυρσινούλα θα μείνει μαζί μου, τουλάχιστον μην μου στερήσεις και τα δύο παιδιά μου. Θα έρχεσαι όσο συχνά θέλεις και όποια ώρα της ημέρας επιθυμείς να βλέπεις την κόρη σου». Στο μεταξύ, μία ανάλογη συμφωνία κάνει και ο Μάρκος με την Ευγενία. Θα μείνουν εκείνη και ο γιος του στο σπίτι του Στέφανου, ώστε να μεγαλώσει και ο Στεφανάκος μαζί με τον παππού του. Τέλος, ο Μάρκος και η Αλεξάνδρα, μετά από όσα πέρασαν, ζουν καταστάσεις πολύ καλές για να είναι αληθινές. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!